Κυρία Χουβετσανάκη, καλημέρα σας. Όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα από το ΑΡΕΠΟ, τις 34-35 περιφέρειες, τις 700 οργανώσεις παραγωγών, έχουν πιάσει τόπο και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το σημείο, ή εσείς γνωρίζοντας τα πράγματα και διαβάζοντας κάτω από τις λέξεις εκτιμάτε ότι όλα αυτά είναι κινήσεις, με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, διότι άλλοι είναι οι στόχοι? Καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα σας κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Εγώ διαβάζοντας πίσω από τις λέξεις όπως ακριβώς το περιγράψατε, γιατί πραγματικά είναι ένα ωραίο δημοσίευμα που έχει βγει, είναι μια μικρή επαναχώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου είχε γίνει και τη μέρα του συνεδρίου, άλλωστε το παρακολουθήσατε και το γνωρίζετε, ενώ πήγαινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα σύστημα επισήμασης Nutri-Score. Αν προσέξατε στο τέλος, είπε λέει, μα εμείς δεν έχουμε αποφασίσει. Άρα ήταν ήδη μια επαναχώρηση μετά από τη δημόσια διαβούλευση, γιατί ακούστε να σας πω, άλλο είναι να στέλνουμε τις προτάσεις γραπτός και άλλο να είναι δημόσια η διαβούλευση. Mm-hmm. Ήταν 34 περιφέρειες, το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι πίσω από το ΑΡΕΠΟ 700 οργανώσεις παραγωγών. Και αν προσέξατε, που σίγουρα το προσέξατε, ο εισηγητής της στρατηγικής από το αγρόκτημα στο πιάτο τασόταν στην πραγματικότητα με τις θέσεις του ΑΡΕΠΟ. Άρα νομίζω ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε το ΑΡΕΠΟ στο να εξετάσουν ξανά το θέμα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν και λέμε σαν μια πρώτη εκτίμηση ότι αυτό το οποίο έρχεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και το Μάρτιο του 2022 μας δίνει ελπίδες, ναι. Μας δίνει ελπίδες, γιατί θα σας πω, πρώτη φορά μπήκε η έννοια για τον καρκίνο και για το ζαχαρόδι διαβήτη. Και βλέπετε παρακάτω στο δημοσίευμα που το ξέρετε, γράφει ότι πολύ πιθανό να προτείνουν το γάλα στα σχολεία. Το γάλα το είχα και αυτή σε μια κατηγορία κακή λόγω των λιπαρών. Άρα σημαίνει ήδη ότι έχουν βάλει κάποιους άλλους παραμέτρους, το εξετάζουν. Αυτό διαβάζω πίσω από το δημοσίευμα και νομίζω ότι μας κάνει έστω λίγο αισιόδοξους. Γιατί αντιληφθήκανε και αυτοί, ειδικά μετά από τις προτάσεις που έκανε το ΑΡΕΠΟ, καταρχήν ότι πίσω από το ΑΡΕΠΟ, γιατί για πρώτη φορά μιλάνε και τα δύο μέρη. Πάντα μιλούσανε μόνο για τους καταναλωτές. Βλέπετε εδώ ότι μιλάνε και για τους παραγωγούς. Ναι, είναι η προτεραιότητά τους οι καταναλωτές, αλλά ποτέ δεν μιλήσανε για τους παραγωγούς σε προηγούμενα δημοσιεύματα. Φαντάζομαι τώρα, κυρία Χουδετσανάκη, ότι παίζουν σημαντικό ρόλο οι παραγωγοί, δεν είναι μόνο ο καταναλωτής, διότι δεν κάνει να ξεχνάμε ποια είναι η οικονομική κλίμακα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και από τους παραγωγούς, ποιο είναι το κόστος παραγωγής, ποιος είναι ο εφοδιασμός της αγοράς, τι είναι αυτά τα οποία και εκείνοι θέλουν από τη δική τους την πλευρά με πιστοποιημένα προϊόντα, γιατί δεν ήταν μόνο τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, ο στόχος ήταν να μπουν και τα μέσα που δεν ξέρω αν τελικώς θα γίνει, έτσι δεν είναι? Ο στόχος ήταν πραγματικά, δεν ήταν μόνο για τις γεωγραφικές ενδείξεις, γιατί δηλαδή θα βγάλουν το λάδι των γεωγραφικών ενδείξεων, θα το πάνε στην ΑΕΗ και το λάδι το συμβατικό θα το πάνε στη ΣΥ, πάλι δεν έχει νόημα. Ο στόχος ήταν ειδικά τα μονοσυστατικά προϊόντα να πάνε στη νέα κατηγορία. Αλλά βλέπετε ότι σε αυτό το δημοσίευμα που έχει κάνει η κυρία Κυριακίδου μιλάει στην πραγματικότητα για πιο σαφείς πληροφορίες. Χώρα προέλευσης που δεν μιλούσαν. Συστατικά των προϊόντων. Στα προηγούμενα δεν υπήρχε αυτό, η κυρία Δουβιεράκη. Σωστά. Και, με τη χρωματική αυτή ήταν αυτή η ένστασή μας, αυτή ήταν η πρότασή μας, κλείνοντας εγώ την ομιλία μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που οφείλω να σας καταθέσω ότι αυτό το συνέδριο πραγματικά ήταν η αγωνία μου και έπρεπε να γίνει. Και δεν έγινε και τόσο απλά. Ήθελε πολύ, δεν το λέω από την άποψη του χρόνου, έπρεπε όμως να γίνει. Βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα, γιατί έπρεπε οι χώρες να πάρουν και οι συμμετέχοντες, ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι σε αυτό το συνέδριο, να πάρουν μια παραπάνω θέση. Με αυτή την κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνεται λίγο πιο πολύ να παίζει και πιο άμεσο ρόλο η Επιστημονική Επιτροπή που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να μπορεί να ελιχθεί διαφορετικά. Ελπίζω βέβαια και η Ισπανία που έχει την Προεδρία του ΑΡΕΠΟ αυτή την ώρα να κινηθεί και εκείνη διαφορετικά, αν και φαντάζομαι ότι
ας το πω όσο πιο κομψάκι γίνεται και εντός αγωγικών, δεν την παίρνει να προτείνει και κάτι άλλο όταν τόσες περιφέρειες ενωμένες υπό την Προεδρία της Περιφέρειας Κρήτης κινήθηκαν σε άλλη κατεύθυνση, γιατί το Nutri-Score ήδη στην Ισπανία εφαρμόζεται. Αυτό ακριβώς, και εκτός των άλλων, τώρα κυρία Δουλγεράκη, υπάρχει δημόσια καταγεγραμμένη η πρόταση του ΑΡΕΠΟ, και γι' αυτό εγώ ήθελα πριν φύγει και από την Προεδρία η Περιφέρεια Κρήτης, και πραγματικά χαίρομαι που μας δώσαν δύο φορές παράταση, γιατί για να καταφέρουμε, γιατί αυτό το πράγμα ήθελε χρόνο. Δεν μπορούσε να γίνει μέσα σε 6 μήνες. Ήθελε χρόνο για να μπορέσουμε να το πάμε και εμείς σιγά σιγά, ώστε να καταφέρουμε αυτό που έγινε. Μακάρι τα συμπεράσματα, τις θέσεις, τις προτάσεις που έχετε καταθέσει να τις έχουν πάρει και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάνω σε αυτές να πατάνε και να το προχωράνε, γιατί πρέπει να υπάρξει εξέλιξη και συνέχεια, αλλά από την άλλη χρειάζεται και το πρώτο σκαλοπάτι, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει για το καλό πραγματικά και του κόσμου και των παραγωγών. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνουν στη μέση και ασθένειες και παραγωγή και όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι ξεκινάει να το βλέπει με διαφορετικό μάτι. Μακάρι να μην είναι κάτι που, ξέρετε, το βλέπουμε μπροστά μας σαν εικόνα, αλλά λίγο παρακάτω δεν ξέρουμε πώς. Να μην είναι δηλαδή του φαίνεστε μόνο, α, εμείς τα είπαμε, αλλά δεν έγινε δεκτή η πρότασή μας. Κυρία Δουλγεράκη, έχει δρόμο ακόμα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό δεν σταμάτησε ούτε στο προχθεσινό συνέδριο, ούτε σε αυτό το δημοσίευμα. Και πάντα νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βγάζει και κάποιο δημοσίευμα, αν θέλετε, εκτιμώντας και τις αντιδράσεις του κόσμου. Δηλαδή, τη δημόσια διαβούλευση, που εννοείται φυσικά ότι θα μπούμε όλοι και θα κάνουμε τις προτάσεις μας ξανά, γιατί δεν φτάνει μία φορά να τις ακούσουν, και ξανά τώρα γραπτός. Οπότε πάλι οι προτάσεις του ΑΡΕΠΟ θα είναι αυτές, γιατί ούτως ή άλλως έχει πάρθει δημόσια μέσα στο ΑΡΕΠΟ στη Γενική Συνέλευση απόφαση και στηρίξαν τις προτάσεις της Περιφέρειας Κρήτης. Οπότε σίγουρα πάλι θα μπούμε να κάνουμε τις προτάσεις μας, θα μπουν και το Υπουργείο. Είναι μια δημόσια διαβούλευση, αλλά νομίζω ότι είναι, σας λέω, βάζουν ίσως και τις καρκινογόνες ουσίες και το ζαχαρόδι διαβήτη. Νομίζω ότι είναι μια επαναποχώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάζοντας και άλλα και καλά κάποιες ασθένειες για να το δούμε ξανά. Διότι δεν σας κρύβω ότι και στο συνέδριο που ήσασταν κι εσείς, υπήρχε μέσα σε αυτό, δηλαδή δεν ήταν όλοι από τη μία μεριά. Τώρα όμως με το να βγάζουν αυτό το δημοσίευμα, εγώ ξέρω ότι το συνέδριο έπιασε τόπο, που λέμε εδώ στην Κρήτη. Έπιασε τόπο. Μάλιστα. Αυτό κρατάω, είναι αυτή η μεγάλη η εκτίμηση, η μετάφραση από εσάς που ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί το δουλέψατε για πολλούς μήνες, όλο αυτό το θέμα που λέγεται διατροφή, που λέγεται ΑΡΕΠΟ, και τις, ξέρετε να μεταφράζετε τις κινήσεις οι οποίες γίνονται και τι οι λέξεις από πίσω αναφέρουν. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν, κυρία Χουδετσανάκη. Εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και τους ακροατές σας και να σας ευχηθώ καλές γιορτές. Α, καλά να είστε. Καλά. Πήγαμε μπαίνουμε στην τελική ευθεία ουσιαστικά για τα Χριστούγεννα. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Χουδετσανάκη.